Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε ένα θέμα που αφορά το πένθος και την απώλεια. Όπως θα διαβάσατε στο τίτλο του βίντεο, λέει «Πένθος και απώλεια, η ευτυχία είναι τελικά παροδική». Διαβάζω το mail που μου έχει στείλει μια φίλη για να το σχολιάσουμε. Αγαπητή κυρία Θέκλα, αρχικά θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρέα που μου έχεις κρατήσει όλο το τελευταίο διάστημα. Τουλάχιστον τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Ήσουν και είσαι η παρηγοριά μου και τα λόγια σου είναι πολύ βοηθητικά. Ευχαριστώ. Συγκεκριμένα αισθάνομαι ότι τα λόγια σου μέσα από τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο σου και η ψυχοθεραπεία που έχω ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο με έχουν βοηθήσει να καταλάβω περισσότερο τον εαυτό μου. Χαίρομαι που ξεκίνησες και ψυχοθεραπεία. Κάνεις πολύ μεγάλο έργο και πραγματικά σου είμαι ευγνώμων. Σε ευχαριστώ. Είμαι 33 χρόνων και ζω τα τελευταία 10 χρόνια στο εξωτερικό. Μέσα σε αυτά τα τελευταία 10 χρόνια έχω ζήσει πολλές όμορφες αλλά και δύσκολες και μοναχικές στιγμές που πιστεύω έχουν εξελίξει το χαρακτήρα μου. Έτσι είναι, οι δυσκολίες, η μοναχικότητα μας βοηθούν να εξελιχθεί ο χαρακτήρας μας. Σαν παιδί μου πάντα ήσυχο. Δεν δημιουργούσα προβλήματα στην οικογένειά μου, δεν έλεγα όχι. Το να μην λες όχι, το να είσαι ένας άνθρωπος που προσπαθείς να ευχαριστήσεις τους άλλους, ένας people pleaser, το να μην έχεις όρια δεν είναι βοηθητικό για την ψυχική σου υγεία και ισορροπία. Καλή μαθήτρια στο σχολείο, ένας κανονικός people pleaser, να που το γράφεις και εσύ ήδη για το people pleaser. Όμως ένα ήταν γνωστό, ασφιχτιούσα να ζω με την οικογένειά μου. Οπότε ήμουν καλή μαθήτρια γιατί ήθελα να περάσω στο πανεπιστήμιο για να φύγω από το σπίτι μου. Οι γονείς μου ήταν απασχολημένοι πάντα με τα δικά τους προβλήματα και όταν δεν φόρτωναν τα προβλήματα τους σε μένα και στα αδέρφια μου ήταν απλώς αδιάφοροι. Δεν θυμάμαι ποτέ τη μαμά μου και τον μπαμπά μου να ρωτάνε τι έκανα στο σχολείο. Δεν τους θυμάμαι ούτε να έρχονται στο σχολείο για να πάρουν τους βαθμούς μου. Όταν έφυγα από το πατρικό μου για σπουδές, ένιωσα μια απελευθέρωση. Ακόμα εκείνη την περίοδο ήμουν στην Ελλάδα, όμως δεν επισκεπτόμουν συχνά το σπίτι μου και την πόλη μου. Έτσι, μετά από αυτά τα χρόνια απουσίας, οι σχέσεις μου στην πόλη μου είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Γενικά δεν μου ήταν ποτέ εύκολο να δημιουργήσω και να διατηρήσω φιλικές και ερωτικές σχέσεις. Όταν κάτι σταματούσε να με ικανοποιεί, απλώς έφευγα. Αυτό από τη μια μπορεί να είναι δείγμα ψυχοσυναισθηματικής ωριμότητας, να φεύγεις από σχέσεις που δεν σε ικανοποιούν. Από την άλλη όμως μπορεί να δείχνει και αυτό που έχεις βιώσει, την έλλειψη συναισθηματικής ασφάλειας στη σχέση σου με τους γονείς σου και ίσως ένα φόβο της οικειότητας. Δηλαδή αν έρθω λίγο πιο κοντά και πληγωθώ δεν θα το αντέξω γιατί θα θυμηθώ όλο εκείνο τον πόνο από τη σχέση μου με τους γονείς μου. Ο πρώτος μου μεγάλος έρωτας ήρθε στα 26 μου χρόνια. Ερωτεύτηκα τόσο πολύ αυτόν τον άνδρα και δημιουργήσαμε με τον σύντροφό μου μια τόσο όμορφη σχέση που ούτε στα όνειρα μου είχα φανταστεί. Είχαμε πολλά κοινά ενδιαφέροντα, κάναμε μαζί πολλά ωραία ταξίδια, καταλήξαμε να μένουμε μαζί και γενικά ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι. Αυτός ο άνδρας ήταν ο ιδανικός μου σύντροφος. Κάπου όμως όλα τα ωραία τελειώνουν. Ξαφνικά μια Κυριακή, ενώ βλέπαμε τηλεόραση, είχε μια ξαφνική αρρυθμία, έπαθε ανακοπή και πέθανε. Δεν είχε καμιά ενόχληση, κανένα πρόβλημα υγείας, ασχολούνταν με τον αθλητισμό και πρόσεχε τη διατροφή του. Ήμουν μόνη μου. Τα είδα και τα έζησα όλα μπροστά μου. Λυπάμαι πάρα πολύ για το ξαφνικό θάνατο του συντρόφου σου μπροστά σου. Εξαιρετικά τραυματικό γεγονός. Λυπάμαι πολύ. Μετά από αυτό ξεκίνησα ψυχοθεραπεία. Παρετήθηκα από τη δουλειά μου και επέστρεψα στο πατρικό μου για να ανεδιοργανώσω τη ζωή μου. Τι το ήθελα. Η οικογένεια μου δεν ήταν έτοιμη να με συμπονέσουν, να με αγαπήσουν, να σταθώ δίπλα με αυτή τη δύσκολη στιγμή. Πώς να ήταν αγάπη μου αφού δεν ήταν έτοιμοι να σε συμπονέσουν και να σε αγαπήσουν καθώς μεγάλωνες. Πόσο μάλλον να σε αγαπήσουν και να σε συμπονέσουν τώρα ως ενήλικας που περνούσες και αυτό το πολύ δύσκολο πένθος. Το μόνο που έκαναν ήταν να κάνουν λες και δεν είχε συμβεί τίποτα. Η ψυχοθεραπεία με βοήθησε και κατάλαβα και καταλαβαίνω ακόμα πολλά πράγματα για τον εαυτό μου, τη σχέση μου με τους φίλους μου και την οικογένειά μου, όμως αισθάνομαι ότι ο κόσμος έχει γυρίσει ανάποδα.
Μετά από 7 μήνες βρήκα την καινούργια μου δουλειά και έφυγα ξανά στο εξωτερικό και πολύ καλά έκανες. Αισθάνθηκα ξανά την ίδια ανακούφιση που είχα νιώσει όταν πρώτο έφυγα από το σπίτι μου. Όμως τώρα πια δεν αισθάνομαι ίδιος άνθρωπος και αισθάνομαι ότι όλοι με έχουν απογοητεύσει. Και πρωτίστως θα το πω, έστω και αν ακούγεται δύσκολο, πρωτίστως έχει απογοητεύσει ο σύντροφός σου, ο οποίος ενώ ήσασταν τόσο καλά μαζί, έφυγε ξαφνικά. Δεν το κάνει επίτηδες φυσικά ο άνθρωπος, αλλά εσύ το βιώνεις ως εγκατάλειψη. Δεν θέλω κανέναν κοντά μου. Με κουράζουν οι περισσότεροι άνθρωποι από το παρελθόν μου. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι αυτό ήταν. Έζησα κάποια υπέροχα χρόνια και τώρα πάει. Τέλος. Αυτό θα είναι από εδώ και πέρα. Όμως άλλες φορές σκέφτομαι ότι δεν μπορεί. Εμείς φτιάχνουμε την ευτυχία μας. Όμως η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι πολύ κουρασμένη για να ξαναφτιάξω τη δικιά μου. Ίσως ακόμη δεν είσαι έτοιμη και χρειάζεσαι χρόνο. Μας έχει πει η Αριστονίκη σε ένα βίντεο που κάναμε για το πένθος, ότι ενώ παλιότερα η επιστήμη της ψυχολογίας θεωρούσε ότι 6 μήνες ήταν αρκετή για να πενθήσει ένα πρόσωπο, σήμερα μιλάμε για 1 χρόνο, 1,5 χρόνο, ίσως και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ίσως δηλαδή χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο να πενθήσεις και μετά όταν θα βγεις από το πένθος, όταν θα φτάσεις στο στάδιο της αποδοχής, θα μπορείς να ξαναχτίσεις την ευτυχία σου. Είπαμε ότι το πένθος έχει τα ακόλουθα στάδια. Το στάδιο του θυμού, το στάδιο της άρνησης, το στάδιο της διαπραγμάτευσης, το στάδιο της θλίψης-κατάθλιψης και το στάδιο της αποδοχής. Τα πρώτα 4 στάδια μπορεί να έρθουν με οποιαδήποτε σειρά ή να επαναλαμβάνονται. Η άρνηση είναι όταν δεν θέλεις να πιστέψεις ότι όντως έχει φύγει το αγαπημένο σου πρόσωπο. Άρνηση ήταν αυτό που έκαναν και οι γονείς σου, μόνο σε αυτό το στάδιο μπόρεσαν να σταθούν. Ο θυμός είναι να θυμώσεις με αυτό που συνέβηκε. Να θυμώσεις για την απώλεια που έχεις συμβεί. Το πένθος, η θλίψη και η κατάθλιψη σημαίνει να μπεις και να βιώσεις αυτό το στενάχωρο συναίσθημα της λύπης. Η διαπραγμάτευση είναι να σκέφτεσαι αν έκανα το ένα, αν έκανα το άλλο, μπορεί να μην συνέβαινε αυτό. Και η αποδοχή είναι το τελικό στάδιο που αποδέχεσαι ότι συνέβη και αυτό που συνέβη και μπορείς να προχωρήσεις παρακάτω. Παλιά σκεφτόμουν ότι θα ήθελα να δημιουργήσω τη δικιά μου οικογένεια, όμως τώρα όλα αυτά φαντάζουν ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Πώς ξαναξεκινάς από το μηδέν να φτιάχνεις την ευτυχία σου? Η δικιά μου ευτυχία είναι σίγουρα μακριά από την τοξικότητα της οικογένειάς μου, αλλά δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω πάλι από το μηδέν. Κανείς δεν ξέρει, απλώς το κάνει. Τελικά ο χρόνος τα γιατρεύει όλα? Είμαστε οι άνθρωποι δυνατοί να τα ξεπερνάμε όλα? Ο χρόνος σε συνεργασία με την προσπάθεια που εσύ κάνεις προσπάθεια, γιατί κάνεις ψυχοθεραπεία, παρακολουθείς τα ψυχοεκπαιδευτικά μας βίντεο, σκέφτεσαι, προβληματίζεσαι, ο χρόνος μαζί με την προσπάθεια βοηθάνε να ξεπεράσουμε πράγματα. Έχει περάσει 1,5 χρόνος και ακόμα ο πόνος μου είναι εκεί και με καίει σαν φωτιά. Και κάτι για το τέλος, γιατί όλα τα ωραία πρέπει να τελειώνουν. Γιατί όλα τα ωραία πρέπει να τελειώνουν. Όλα τελειώνουν κάποια στιγμή. Και τα ωραία και τα μη ωραία. Και τα όμορφα τελειώνουν κάποια στιγμή και τα άσχημα τελειώνουν κάποια στιγμή. Τώρα μπορεί να μην μπορείς να το αντιληφθείς. Σίγουρα και θα μπορεί να σου φανεί και κακό αυτό που θα σου πω. Όλα τα πράγματα κάποια στιγμή τελειώνουν, γιατί και αυτό είναι υπέροχο, γιατί έτσι μπορούν να τελειώνουν και όλα τα κακά πράγματα. Αν υπήρχε ένας νόμος στο σύμπαν που να μην τελείωνε ποτέ τίποτα, σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι θα ήταν παγιδευμένοι σε μεγάλη δυστυχία. Όλα τα πράγματα, όλες οι σχέσεις κάποια στιγμή τελειώνουν και αυτό είναι ευχάριστο γιατί τελειώνουν και οι δύσκολες σχέσεις. Εάν το βρίσκεις ενδιαφέρον το θέμα, θα ήθελα να κάνεις ένα βίντεο γι' αυτό. Είναι πολύ δύσκολο το πένθος και όσα και αν κάποιος έχει διαβάσει και μάθει στη ζωή του, ποτέ δεν τον προετοιμάζουν για τον ξαφνικό θάνατο. Ο ξαφνικός θάνατος και δι' ενός νέου ανθρώπου είναι πάρα πολύ δύσκολο πένθος. Προκαλεί ένα πολύ δύσκολο πένθος. Ξέρω δεν είμαι μόνο εγώ που μου έχει συμβεί κάτι τέτοιο, όμως είναι δύσκολο να σκέφτεσαι ότι όλοι σου οι φίλοι προχωράνε εντός εγωικών φυσιολογικά τη ζωή τους. Άλλοι έχουν κάνει οικογένεια, παιδιά, άλλοι έχουν το δικό τους σπίτι και εγώ τι είμαι? Είμαι ήδη χείρα στα 33.
Ευχαριστώ πολύ τη φίλη που μας έχει στείλει την επιστολή αυτή, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε ξανά για το πένθος, και αλήθεια είναι ότι όσες φορές και να μιλήσουμε για το πένθος δεν θα είναι ποτέ αρκετές. Γιατί η διαδικασία του πένθους είναι μια από τις πιο δύσκολες διαδικασίες στη ζωή των ανθρώπων. Και ευτυχώς που κάποτε τελειώνει. Αυτό είναι ξανά σε αναφορά σε αυτό που ρώτησες, γιατί όλα τα ωραία πρέπει να τελειώνουν, και ξαναλέω, όλα τελειώνουν κάποια στιγμή, και τα ωραία και τα άσχημα. Είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία του πένθους, είναι μια διαδικασία που μας φέρνει κατάμματα σε επαφή με την ψυχή μας, σε επαφή με τους εσωτερικούς μας δαίμονες, σε επαφή με τους μεγαλύτερους και τρομακτικότερους μας φόβους. Το πένθος έρχεται και μας συνταράζει στη θέμελα. Είναι δύσκολο το πένθος, πολύ δύσκολο. Και κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς καλούνται να βιώσουν το πένθος σε νεαρή ηλικία. Στα 33 σου, στα 32 σου, εσύ που το βίωσες αυτό, το βίωσες σε μια ηλικία που φαντάζομαι πως περίμενες να ζήσεις όμορφα πράγματα στη ζωή σου, ή μάλλον να συνεχίσεις να ζεις όμορφα πράγματα στη ζωή σου, όπως ζούσες με τον σύντροφό σου, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από ένα ξαφνικό θάνατο. Εδώ να πω ότι εκείνος είχε καλό τέλος. Δηλαδή έφυγε ξαφνικά μέσα σε μια ευτυχισμένη σχέση, σε μια καλή φάση, δηλαδή έφυγε όμορφα. Η δυσκολία είναι για αυτούς που μένουν πίσω. Και όταν λέω έφυγε όμορφα, ενώ έφυγε χωρίς να περάσει μακροχρόνια ασθένεια, να ταλαιπωρηθεί, χωρίς να φοβηθεί ιδιαίτερα. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, έγινε μέσα σε δευτερόλεπτα, λεπτά η αναχώρησή του. Έφυγε πολύ γρήγορα, χωρίς να ταλαιπωρηθεί. Το πρόβλημα είναι αυτοί που μένουν όταν έχουμε ξαφνικούς θανάτους. Το θέμα είναι σε αυτούς που μένουν. Γιατί βρίσκεσαι απροετοίμαστα, απρογραμμάτιστα, ξαφνικά σε μια συνθήκη που δεν ξέρεις πώς να τη διαχειριστείς, να πεθάνει μέσα στα χέρια σου ο άνθρωπός σου, καθώς κάθεστε μια Κυριακή και παρακολουθάτε τηλεόραση. Ένας ξαφνικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου. Σε καταλαβαίνω. Πέρασες δύσκολα στην πατρική και μητρική σου οικογένεια, έφυγες να πας να σπουδάσεις και δεν ήθελες να επιστρέψεις στο πατρικό σου, γιατί καταλάβαινες ότι εκεί δεν έπαιρνες αγάπη, εκεί δεν έπαιρνες χαρά. Έφυγες στο εξωτερικό για να είσαι όσο πιο μακριά γίνεται. Έρχεται στα μέσα της δεκαετίας των 20 ο έρωτας και η αγάπη στη ζωή σου να σου δώσει χαρά, να σου δώσει αισιοδοξία, να σου δώσει πίστη ξανά στους ανθρώπους και στις ανθρώπινες σχέσεις, και μετά έρχεται η ζωή άδικα, ξαφνικά και απροετοίμαστα, και σου παίρνει το τέρι σου. Είναι δύσκολο όλο αυτό. Είναι δύσκολο. Φυσικά είμαι σίγουρη ότι κάποιες φίλες, κάποιοι φίλοι που ακούν αυτό το βίντεο θα πούν, μα είμαστε στην ίδια ηλικία μαζί σου και εμείς δεν έχουμε ζήσει ένα μεγάλο έρωτα, εμείς δεν έχουμε ζήσει μια μεγάλη αγάπη, και θα σου πούν, ίσως είσαι τυχερή που έχεις ζήσει μια τέτοια σχέση, έστω και αν αυτή τελείωσε. Και θα συμφωνήσω μαζί τους, αλλά θα πω επίσης ότι δεν είσαι σε θέση να το καταλάβεις τώρα, δεν είσαι σε θέση να το αναγνωρίσεις αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή πενθείς. Αυτή τη στιγμή είσαι βυθισμένη στον πόνο. Στον πόνο που προκαλεί η απώλεια. Αχ, αγάπη μου. Αχ. Έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν βιώσει την απώλεια, τη ξαφνική απώλεια ενός αγαπημένου συντρόφου, τη ξαφνική απώλεια ενός μικρού παιδιού, το θάνατο ενός αγαπημένου τους ανθρώπου, που έγινε άκερα, που έγινε απροειδοποίητα, που έγινε ξαφνικά και άδικα. Έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι κατάφεραν με πολύ πνευματική εργασία, με πολύ προσπάθεια, με ψυχοθεραπεία, με πνευματικότητα, κατάφεραν να συνεχίσουν να ζουν τη ζωή τους, χωρίς να ξεχάσουν φυσικά το αγαπημένο πρόσωπο που έφυγε, αλλά έχοντας βρει ξανά τις σταθερές τους, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν σε αυτή τη ζωή. Έχω γνωρίσει και ανθρώπους οι οποίοι μετά από την απώλεια αγαπημένου τους προσώπου, μετά από το θάνατο, τα παράτησαν, αφέθηκαν, βούλιαξαν στο πένθος, βούλιαξαν στη φάση της θλίψης και κατάθλιψης, δεν έκαναν καμία προσπάθεια για να ξεφύγουν από αυτήν, δεν έκαναν ψυχοθεραπεία, δεν προβληματίστηκαν, αφέθηκαν σε μια μιζέρια και απραξία,
και κατάφεραν για το υπόλοιπο της ζωής τους να είναι μαυροφορεμένοι και εξωτερικά και εσωτερικά. Δεν νομίζω πως εσύ ανήκεις σε αυτή την κατηγορία, γιατί κάνεις πράγματα, είσαι ενεργητική, ξεκίνησες τη ψυχοθεραπεία, άφησες τη δουλειά σου, επέστρεψες το παρτητρικό σου. Επέστρεψες για να μάθεις για ακόμα μία φορά ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να σε στηρίξουν και δεν μπορούν να σε κατανοήσουν. Η οικογένεια σου δεν είναι οικογενειακή. Όπως λέει η Αριστονίκη, η μάνα σου δεν είναι μητρική, ο πατέρας σου δεν είναι πατρικός, η οικογένεια σου δεν είναι οικογενειακή. Μάλλον είναι πολύ ελληνικό φερτά οικογενειακή. Το έκανες και αυτό. Back to basics, πίσω στα βασικά. Συνειδητοποίησες για ακόμη μια φορά ότι το ένστικτό σου όταν ήσουν έφηβος που ήθελες να φύγεις από εκεί είχε δίκιο και επέστρεψες πίσω στη βάση σου στο εξωτερικό. Είναι φυσιολογικό τώρα να θέλεις να τα ξανασκεφτείς όλα, να θέλεις να αναδιοργανώσεις τη ζωή σου. Είναι φυσιολογικό να μην ευχαριστιέσαι την παρέα ανθρώπων παλιότερα την ευχαριστιόσουνα. Είναι φυσιολογικό να θέλεις να κάνεις αλλαγές και είναι φυσιολογικό να θέλεις να ξαναχτίσεις τη δική σου ευτυχία. Βρίσκεσαι πολύ κοντά, θα έλεγα. Βρίσκεσαι πολύ κοντά στο σημείο εκείνο που θα ξεφύγεις από το πένθος, που θα πας στο στάδιο της αποδοχής και θα μπορείς να προγραμματίζεις και να χτίζεις τη δική σου ευτυχία. Εύχομαι το βίντεο αυτό να χρησιμεύσει στο να σε οδηγήσει στο στάδιο της αποδοχής, στο οποίο νιώθω μέσα από τα γραφόμενα σου ότι είσαι αρκετά κοντά. Μην νιώθεις άσχημα για τον εαυτό σου ότι το πένθος σου καθυστερεί. Ξαναλέω ότι οι οδηγίες έχουν αλλάξει και οι ψυχολόγοι και οι ερευνητές έχουν κατανοήσει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν τα στάδια του πένθους, ότι οι 6 μήνες πλέον δεν είναι αρκετοί για όλους, ίσως δεν είναι και για κανέναν αρκετοί 6 μήνες. Επίτρεψε στον εαυτό σου να είσαι λυπημένη, επίτρεψε στον εαυτό σου να πενθείς, είναι απολύτως φυσιολογικό το πένθος και ο μόνος τρόπος να ξεφύγουμε από το πένθος είναι να αφήσουμε τον εαυτό μας να το βιώσει, να το εξαντλήσει και μετά δεν θα υπάρχει άλλη οδός από το να περάσουμε στην αποδοχή και μετά να περάσουμε στο να αρχίσουμε να ζούμε τη ζωή μας με όραμα για το μέλλον, vision, με όραμα για το μέλλον, με νέους στόχους, με ένα πολύ αγαπητικό χώρο στη ψυχή μας για τον άνθρωπο που έχει φύγει, αλλά που θα τον κουβαλάμε πλέον μέσα μας σαν μια πολύ όμορφη ανάμνηση, σαν μια ευλογία που είχαμε δεχθεί στη ζωή μας. Και θα στο ξαναπώ, είσαι τυχερή που βίωσες αυτή τη σχέση όπως την περιγράφεις με τον άνθρωπό σου. Είσαι άτυχη που πέθανε ο άνθρωπός σου ξαφνικά και πρέπει να βιώσεις αυτό το πένθος. Όμως όπως γράφεις και εσύ η ίδια στο email σου, σε κάποιο σημείο ξαναδιαβάσω αυτό που γράφεις, λες μέσα σε αυτά τα τελευταία 10 χρόνια έχω ζήσει πολλές όμορφες αλλά και δύσκολες και μοναχικές στιγμές που πιστεύω ότι έχουν εξελίξει το χαρακτήρα. Και αυτή η δυσκολία, η τεράστια δυσκολία που βιώνεις τώρα, είμαι σίγουρη αγάπη μου, πως θα σε βοηθήσει στο να χτίσεις έναν πολύ καλύτερο χαρακτήρα από ό,τι νόμιζες πως θα μπορούσες να χτίσεις, να δημιουργήσεις μια πολύ καλύτερη σχέση με τον εαυτό σου, να αναγεννηθείς μέσα από τις τάχτες σου και να μπορέσεις να ξαναχτίσεις τη δική σου ευτυχία και δεν ξεκινάς από το μηδέν. Όχι, δεν ξεκινάς από το μηδέν. Ξεκινάς από ένα σημείο ψυχοσυναισθηματικής ωριμότητας και σοφίας. Γιατί η βίωση μιας υγιούς σχέσης, η βίωση του πένθους, μόνο ωριμότητα μας δίνει και μόνο σοφία. Σου στέλνω την αγάπη μου και σε σένα και σε όλους τους ανθρώπους που πενθούν. Διάβασα τελευταία κάποια σχόλια στο κανάλι για φίλους που έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα, την αγάπη μου σε όλους.